παρατηρούμε, γινόμαστε ακροατές και παρατηρούμε μία τάση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ να περιορίσουν τις ευθύνες ή αν θέλουν να τις προσωποποιήσουν στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Εμείς τονίζουμε ότι και οι δυο παραιτηθέντες λογοδοτούσαν στον Πρωθυπουργό, αλλά και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνονται οι ευθύνες του σαν επικεφαλής, αν θέλετε, αυτών των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι παρατήσεις δεν αναιρούν την αναγκαιότητα να ερευνηθούν σε βάθος οι υπάρχουσες καταγγελίες για αυτές τις παρακολουθήσεις. Ας μη στεκόμαστε λοιπόν μόνο στην προσωποποίηση των ευθυνών στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Εμείς ως ΚΚΕ τονίζουμε ότι αυτές οι ίδιες οι παραιτήσεις δεν εκτονώνουν σε καμιά περίπτωση αυτή την δύσοσμη ιστορία. Γεννούν νέα μεγάλα ερωτηματικά, τα οποία βέβαια κανείς δεν φροντίζει να απαντήσει και βέβαια δεν το θεωρούμε αυτό τυχαίο. Και ξεκαθαρίζουμε, αν θέλετε, και από την αρχή ότι εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα συμμετάσχουμε σε ένα ατελέσφορο κυνήγι μαγισσών. Δεν θα σταθούμε, αν θέλετε, στην προσωποποίηση των ευθυνών που σίγουρα υπάρχουν, αν αληθεύουν βέβαια και όσα κυκλοφορούν αυτές τις μέρες. Στυλιτεύουμε το υπάρχουν θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει τέτοιου είδους πρακτικές. Και τονίζουμε ότι αυτό είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε εκφράσεις η δημοκρατία στο απόσπασμα. Ακούσαμε γιαβαλόμενα και παρακολουθούμενα πρόσωπα. Το ερώτημα είναι και κανείς δεν θίγει. Πάνω σε ποιο, με βάση ποιο νομοθετικό πλαίσιο γίνονται αυτές οι παρακολουθήσεις. Και η απάντηση βέβαια δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει καθόλου τυχαία. Γιατί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που οι νόμιμες εντός εισαγωγικών παρακολουθήσεις γίνονται, αυτό το πλαίσιο το στήριξε και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, το οποίο το υπερψήφιζε όταν η Νέα Δημοκρατία το έφερε στη Βουλή, αλλά και όταν αυτό ήταν κυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βαλόμενη δημοκρατία κατά την άποψή του σήμερα γίνεται με ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο το χειρίστηκε. Και όχι απλά και όταν το λέτε, χειρίστηκε, κύριε Παπαναστάση, ότι δεν ακολουθείτε όλες αυτές τις διαδικασίες και τις νοοτροπίες και τον τρόπο σκέψης επί του πρακτέου, τι εννοείτε, αν έχουμε μια εξεταστική στην συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, εκεί τι στάση θα ακολουθήσει το κόμμα σας? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποτέ δεν αναντιώθηκε στην σύσταση τέτοιων επιτροπών διερευνητικών. Αλλά ταυτόχρονα τονίζουμε, θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους, ότι η πρακτική μέχρι τώρα, και το ίδιο θα κάνουμε βέβαια και στην περίπτωση την τωρινή των παρακολουθήσεων, μάλιστα, αν υπάρξει τέτοια πρόταση. Βέβαια δεν συσκοτίζουμε και το γεγονός ότι αυτές οι επιτροπές, και το ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός, ότι ουδέποτε έφτασαν, επιτρέψτε μου την έκφραση, στο μεδούλι αυτής της ιστορίας, να αποκαλύψουν τις πραγματικές αιτίες οι οποίες γεννούν τέτοια προβλήματα. Εμείς ξεκαθαρίζουμε για μια φορά ακόμη ότι αυτό το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό και, αν θέλετε, αυτή είναι και η απάντησή μου στον κύριο Αμανατίδη. Η ανακοίνωση τώρα του Μαξίμου για την παραίτηση των δύο αυτών στελεχών της αναφέρει, και είναι σημαντικό γι' αυτό το τονίζω αυτό, ότι υποβλήθηκε κατόπιν λανθασμένων ενεργειών που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία, προσέξτε, των νόμιμων επισυνδέσεων. Άρα η Νέα Δημοκρατία αποδέχεται ότι οι παρακολουθήσεις γίνονται βάσει ενός νόμιμου πλαισίου. Και βέβαια, με αυτή την θέση δεν απαντάει σε τι. Ποιος ζητάει αυτές τις παρακολουθήσεις και κυρίως για ποιο σκοπό γίνονται? Εμείς θέλουμε να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πέσει θύμα πολλαπλών παρακολουθήσεων. Για αυτές λοιπόν τις παρακολουθήσεις, μάλιστα, ουδέποτε δόθηκαν απαντήσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.